Σήμερα έχουμε ένα διευρυμένο ΔΣ στην Λάρισα με τους πλημμυροπαθείς συλλόγους και τους πρόπληκτους συλλόγους της χώρας. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που, όπως γνωρίζουμε όλοι, έπληξαν μεγάλο μέρος της χώρας, με τεράστιες συνέπειες, αρνητικές βέβαια, για τη μελισσοκομεία, ακολούθησε το φαινόμενο αυτό των πλημμυρών, των έντονων καιρικών φαινομένων, όπου καταστράφηκε σχεδόν το 80% της μελισσοκομείας της Θεσσαλίας, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, άλλα μελίσια, κοπάδια μελισσών που είχαν μεταφερθεί στην περιοχή αυτή για να ανακάμψουν, ώστε να μπορέσουν να μπουν σε φθινοπορεινές μελιτοεκρήσεις του ΠΕΦΚΟ. Έχουμε πολύ μεγάλη ζημιά και ακόμη τώρα δεν έχουμε καμία πληροφόρηση τον τρόπο με τον οποίο είτε θα αποζημιωθούν είτε θα καταγραφούν οι ζημιές από τις κρατικές υπηρεσίες. Σήμερα λοιπόν εδώ παραθέτουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, καταθέτουν οι συνάδελφοι πρόεδροι των συλλόγων και τα μέλη του ΔΣ τις προτάσεις, οι οποίες θα σχηματιστούν, θα μετασχηματιστούν σε αιτήματα τα οποία θα κατατεθούν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, για να μπορέσουμε να δούμε με ποιον τρόπο θα ορθοποδήσουμε πλέον, διότι τα πράγματα είναι απελπιστικά. Μιλάμε ότι η μελισσοκομεία σήμερα στη Θεσσαλία, αλλά και γενικότερα, είναι στο σημείο μηδέν. Αν δεν βρεθεί τρόπος ο οποίος με μια κρατική αρρωγή οι συνάδελφοι δεν βοηθηθούν και δεν ικανοποιηθούν έτσι σε ένα μεγάλο βαθμό, δεν θα μπορέσουν πλέον να ακολουθήσουν και να συνεχίσουν στο επάγγελμα της μελισσοκομείας.